Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μαρτίνη, καλησπέρα. Σέβομαι πάρα πολύ το γεγονός ότι είστε εδώ τόσες ώρες μαζί μας, εν γνώση και της ηλικίας σας και της κατάστασης υγείας. Εάν δεν υπήρχε ένταση, θα ήταν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και τιμή για μένα. Παρά την ένταση, εντάξει, θα προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε λιγάκι. Έχετε καταθέσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας ότι η τιμή στην οποία βγήκε στον πληστηριασμό των Τινάν ήταν εξευθυλιστική. Σήμερα διαπιστώνω μια προσπάθεια που γίνεται να φανεί ότι αυτή η τιμή κάθε άλλο παρά εξευθυλιστική ήταν. Αναφέρθηκε εδώ μια έκθεση ενός σώματος εργοτών λογιστών. Βέβαια υπάρχουν και αντίστροφα στοιχεία. Μια εταιρεία εκτιμητών, τον ΗΠΑ, υπολόγιζε πολύ διαφορετικά τις αξίες αυτές εν ώψη του διαγωνισμού. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος και λαμβάνω αυτή την απόφαση να είμαι συγκεκριμένος, επειδή ήσασταν 30 χρόνια και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αλλά και ζήσατε τον Τινάν από τα θεμέλια του. Λοιπόν, η οικοπαιδική έκταση στην οποία αναγέρθηκε το νοσοκομείο είναι περίπου 24 στρέμματα, στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ναι. Ποια ήταν κατά την εκτίμησή σας η αξία της έκτασης αυτής, ως οικόπεδο μιλάω πάντα. Ο Βιονόπουλος είχε στείλει έναν δικό του εκτιμητή, έτσι, ξεχνώ το όνομά του. Δεν πειράζει. Μόνο το κτίριο, και αυτός ήρθε κατά παραγγελία Βιονόπουλου. Δεν μπορώ να σας πω. Για τα 24 στρέμματα, αν μπορείτε να μου πείτε... Να σας πω κάτι. Και είναι κάτι και για το οποίο κάποιοι με ευγνωμονούν. Πριν χτιστεί τον Τινάν και η πολιτεία δίπλα, δεν υπήρχε πιο υποβαθμισμένη περιοχή. Δεν αξία για το οικόπεδο. Τώρα έγινε, μετά έγινε χρυσάφι. Και κοιτάξτε πώς πουληθήκανε ανά τετραγωνικό τα μαγαζιά, τα διάφορα κτλ. Αφού και το 10.000. Το Μέγκα δεν έχει αγοράσει, νομίζω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Άλλωστε, έχω συνηθίσει πλέον αυτή τη διαδικασία, εντάξει. Το κτίριο ήταν 55.000 τετραγωνικά μέτρα, τα κτίσματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο κόστησε η ανέγερση αυτών των κτισμάτων? Η ανέγερση. Ειλικρινώς δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε. Είχατε πει κάτι για την παροχή και για κάτι 5 δις και τα λοιπά δραχμές. Ειλικρινά δεν θυμάμαι, γιατί από το 1994 ουσιαστικά έτρεχαν την κατασκευή του νοσοκομείου ο κύριος Κάμπης μέχρι το 2003. Γνωρίζετε... Αυτός βρήκε και την παγέρισε, αυτός και τα είπε. Γνωρίζετε, κύριε Μάρτης, ότι το οικόπεδο και τα κτίσματα εκποιήθηκαν στον πληστηριασμό αντί 104 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά τη δική σας εκτίμηση, αυτή η εκτίμηση είναι του δικαστικού επιμελητή, κατά τη δική σας εκτίμηση, αυτή η τιμή, τα 104 εκατομμύρια ευρώ, ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του ακινήτου, οικόπεδο και κτίσματα? Έχω πει επανειλημμένως όχι. Okay. Ο εν γέννη τώρα εξοπλισμός του Τινάν, ιατρικά μηχανήματα, εργαλεία, κρεβάτια, μονάδα συντατικής θεραπείας, χειρουργία κλπ. Εκποιήθηκε αντί 3.630.000 ευρώ. Πάλι με βάση την εκτίμηση του δικαστικού επιμελητή. Σας δείχνω εδώ έναν κατάλογο. Είναι έκθεση κατασχέσεως. Είναι 50 σελίδες αυτό, κύριε Μαρτίνη. Και περιέχει κάθε σελίδα περίπου 45 είδη. Με τον πολλαπλασιασμό βγαίνουν 2.250 κομμάτια. Αυτή
η τιμή, τα 3.630, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Όταν, για παράδειγμα, ένα κρεβάτι μεθ, πόσο κοστίζει? Είχατε 38 τέτοια κρεβάτια. Ένα κρεβάτι να μου πείτε πόσο είναι, βγαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε καν στα κρεβάτια. Δεν κουράζομαι. Πείτε μου. Επειδή έμαθα τις περιοχές, ένα τετραόροφο στον Κορυδαλό θα κόστιζε παραπάνω. Για τον εξοπλισμό σας λέω. Ένα κρεβάτι μεθ πόσο κοστίζει? 300.000, 200, πόσες? Το κόστος. Αφήστε κύριε Γιουργαντά, εντάξει. Εντάξει. Α, ο Μηταράκης το ρώτησε, συγγνώμη. Συνήθισα από εσάς, εντάξει, ήρθε κι άλλος, εντάξει. Έχετε βοηθό τώρα, έχετε βοηθό, εντάξει. Ναι, ναι. Ένα κρεβάτι μεθ, πόσο κοστίζει κύριε Μαρτίνη? Ειλικρινά, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω όμως μια άλλη παράμετρο, η οποία μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε άλλα νοσοκομεία, το κόστος νοσηλείας ήταν 6.000 ευρώ ημερεσίως, μηδέ του δημοσίου εξαρουμένου. Εμείς εκχωρήσαμε τα 30 κρεβάτια με μέσο όρο 600 ευρώ ανακλίνη και ποτέ δεν παρθήκανε. Τώρα να θυμηθώ πόσο κάνει η Χίλρομ και πόσο αυτό, θα μου επιτρέψετε. Καλώς. Υπάρχει και ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο του Ντινάν, αυτό που λέμε ειδικά περιουσιακά δικαιώματα, δηλαδή η φήμη, η πελατεία, ο διακριτικός τίτλος, η άδεια λειτουργίας. Αυτά εκποιήθηκαν αντί 7.350.000 ευρώ. Είδαμε ποιοι έχουν παρελάσει κατά καιρούς από το νοσοκομείο σας. Αυτό είχε αυξημένη, είχε δώσει υπεραξία η πελατεία αυτή, η εκλεκτή που είχε το νοσοκομείο σας, ανεξαρτήτως του τρόπου. Βεβαίως. Βεβαίως. Φήμη. Ήτανε μόδα. Το κάνανε ήτανε μόδα. Μόδα. Άρα είχαμε φήμη, είχαμε πελατεία. Επομένως το διακριτικό σήμα, το διακριτικό γνώρισμα του Ρίκου Ντινάν είχε αποκτήσει αξία. Ανυπολόγιστη. Το ίδιο και η άδεια λειτουργίας. Δεν ξέρω αν δεν μπορούσε ξέρω. Να δοθεί άλλη. Τα 7.350. Δεν ξέρω εάν μπορούσε να δοθεί άλλη. Αυτό θα το δούμε. Εγώ λέω επειδή κατασχέθηκε και εκπληστηριάστηκε. Δεν ξέρω εάν μπορούσε να εκδοθεί άλλη άδεια με ευτηρίους σε αυτό τον άξονα. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, κύριε Μαρτίνη. Εγώ σας ρωτώ, τα 7.350 ήταν χαμηλό τίμημα για αυτά τα πράγματα που σας προανέφερα? Φήμη, πελατεία, άδεια κλπ. Όλοι όσοι περάσαν από την Ντινάν, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες, θεωρούν ότι τέτοιο ανοσιούργημα δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Κύριε Μαρτίνη, 26 Μαΐου του 2017 εκδώσατε μία ανακοίνωση με αφορμή κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, που σας αποκάλυψε σε ένα δελτίο κλέφτη. Κλέφτη. Η συγκεκριμένη ήταν για κλέφτη. Εδώ την έχω. Την καμάρωσα. Λέτε λοιπόν ότι δεν σας στείγει αυτή η δήλωση ως γιατρό και ότι κατανοείται υποσυνείδητους συνειρμούς κλπ. Και λέτε πιο κάτω, με αυτή τη λογική δεν θα με εξέπλητε αν ο Τάδε κλπ, αν ο κύριος Βορύδης με χαρακτήριζε υπηρέτη συμφερόντων, ο κύριος Λοβέρδος ψεύτη και ούτω καθεξής. Ορθώς αντιλαμβάνεται κάποιος τρίτος ότι αποδίδεται αυτούς τους χαρακτηρισμούς στα προαναφερόμενα πρόσωπα? Όπως το εκλαμβάνετε εσείς. Μάλιστα. Τώρα, αποδίδοντας λοιπόν στον κύριο Βορύδη το χαρακτηρισμό υπηρέτης συμφερόντων, τι ακριβώς εννοείτε? Δεν το αποδίδω. Κύριε Γιουργαντά. Κ.
Καλώ, θα το θέσω αλλιώ, κύριε Γιουργαντά, επειδή περίμενα μια τέτοια αντίδραση, έχω και κύριε άλλον Βουλεθά. Τρόπο. Εντάξει. Κύριε Βουλεθά, παλιέ στο κουρμπέτι. Εάν με το καινούριο Σύνταγμα δώσετε και στον πρώην πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού ασυλία, θα πει πολύ περισσότερα. Πώς είμαστε, κύριε Μαρτίνη. Λοιπόν, το θέτω αλλιώς. Η τροπολογία του κυρίου Βορύδη για την ασυλία των προσωρινών διοικήσεων του Ερυθρού Σταυρού και του Ντινάν έγινε για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Για να γλιτωθούν, να γλιτώσει η τράπεζα. Όχι, δεν μπορώ να το πω. Εκεί πέρα φταίνε αυτοί που διόρισε ο Άδωνης. Διότι... Εάν... Σιλία ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2014. Εάν αυτοί δεν είχαν μάλλον τη δαμόκλεια σπάθη της δικαιοσύνης και όχι την ασυλία του Βορύδη, θα εισέπρατε η εφορία. Σύμφωνοι. 4,5 τουλάχιστον. Άρα εξυπηρετήθηκαν κάποια συμφέροντα. Άρα, κύριε Μαρτίνη, εξυπηρετήθηκαν συμφέροντα με την τροπολογία. Δεν ρωτώ ποιου. Η ασυλία δεν εξυπηρέτησε ενός συμφέροντος. Από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Καμία ληστεία δεν έγινε, τα λεφτά δεν χάνονται. Εντάξει. Τώρα, η τροπολογία του κυρίου Βορύδη για τη συμμεταβίβαση της άδειας λειτουργίας, που είπατε και πριν, αν έγινε σωστά κλπ. Του Ντινάν, που ήταν νοσοκομείο, στην Ημιθέα, που δραστηριοποιείται ως ιδιωτική κλινική, έγινε για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Σε εμφανή πράγματα δεν θα απαντούσα. Σε εμφανή πράγματα νομικά. Εμφανή. Κρίση δεν θα κάνω. Δεν είναι νομική η κρίση αυτή. Ασυλία δώστε. Επειδή διαβλέπω και μάλλον είναι προφανές ότι θεωρείτε ότι στον κύριο Βορύδη βάλαν κάποιοι το μαχαίρι στο λαιμό. Το είπατε και πριν. Προχθές είπατε ότι ασκήθηκαν αφόρητες πιέσεις. Το γεγονός ότι γνωρίζατε το θείο του, θεωρείτε ότι τον δικαιολογεί? Αν του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό, δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί ένας υπουργός με τη νομική κατάρτιση του κυρίου Βορύδη, όπως είπατε εσείς? Τι δουλειά έχει ο θείος του, ένας ευπατρίδης, με έναν εξαιρετικό νομικό, για μένα πολύ αξιόλογο πολιτικό, ο οποίος ασκεί μία συγκεκριμένη πολιτική. Εάν η πολιτική ήταν προσωπική, έπρεπε να παταχθεί από την κυβέρνηση. Εάν δεν ήταν προσωπική, κάποιες εντολές είχε. Κατά τη γνώμη σας, τι από τα δύο ισχύει? Επειδή κάπου αναφέρατε σε μια συνέντευξη ότι ήταν πάνω από υπουργός αυτός που σας είπε «Ανδρέα, σώσε τον Ντινάν». Ήταν για την παραίτησή μου. Το ξέρω, εντάξει. Παρεμπιπτόντος το χρησιμοποιώ αυτό. Κάποιος φίλος μου που θα τον μπορούσα να τον ακούσω. Να υποθέσω ότι πάνω από τον υπουργό είναι ο πρωθυπουργός. Αυτόν εννοείται, κάποιον πρωθυπουργό. Υπάρχουν και άλλες βαθμίδες. Πάνω από τον υπουργό. Αντιπρόεδροι κυβερνήσεων, ας πούμε. Στην κυβέρνηση δεν υπάρχει άλλη βαθμίδα μετά τον υπουργό, μόνο ο αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος. Εάν με δέχονταν να μιλήσουμε αυτός που είπε αυτά με το πορτοκαλί του Γεωργιάδη, ίσως αποτρέπονταν πολλά, αλλά ήταν περιχαρακωμένος. Κύριε Μάρτης, γνωρίζετε τον τρόπο που επέλεξε ο κύριος Βορύδης προκειμένου να αποκτήσει η ιδιωτική κλινική της Ημιθέα άδεια ίδρυσης. Προσέξτε, άδεια ίδρυσης ρωτώ. Όχι λειτουργίας, άδεια ίδρυσης. Το γνωρίζετε? Τον τρόπο που επέλεξε ο κύριος Βορύδης για να αποκτηθεί αυτή η άδεια ίδρυσης? Δεν το γνωρίζετε. Καλώς. Και μια τελευταία ερώτηση. Προφανώς γνωρίζετε τι λέει το καταστατικό του Ντινάν, ο συστατικός του νόμος. Στις μεταβατικές διατάξεις
υπάρχει μία διάταξη που λέει ότι κάθε αλλαγή αυτού του καταστατικού θα πρέπει να συνοδεύεται από προεδρικό διάταγμα. Η τροπολογία Λοβέρδου, για παράδειγμα, το 2012 περί δυνατότητας πωλήσεως, μεταβίβασης κλπ. Συνοδεύεται από προεδρικό διάταγμα. Δεν το ξέρω. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Διότι τότε ουσιαστικά... Τη ρήτρα του καταστατικού τη γνωρίζετε πάντως. Βέβαια. Τη γνωρίζετε. Δεν ξέρετε να μου πείτε απλώς αν η τροπολογία συγκεκριμένη συνοδεύτηκε από προεδρικό διάταγμα. Όχι. Δεν ξέρετε. Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, ο κύριος Βέτας.